Να δούμε λίγο τι γίνεται και στον αντένα με το Your Face. Your Face sounds familiar, ακριβώς. Στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ θέλουν κάποια το Your Face να έρχεται κανονικά στους δέκτες. Παγώνει, ξεπαγώνει, παγώνει. Τι μας δεν εδώ έχει χαλάσει. Ακριβώς. Συνεχίζεται. Μπαίνουν πολύ στα πανταχεία τώρα, δεν ξέρεις. Να ξεκινήσουμε από την είδηση, γιατί το να λέμε αν ισχύει ή όχι ένα ρεπορτάζ, εντάξει, είναι η δουλειά μας. Από εκεί πέρα, πότε θα έχουμε τελεσίδικες αποφάσεις. Τέλη Οκτωβρίου, θα σας πω εγώ. Έχουν ενημερωθεί κάποιοι συντελεστές, στους οποίους έχουν γίνει προτάσεις και θα φτάσω σε αυτό. Συμμετέχοντες. Όχι συμμετέχοντες. Η Κριτική Επιτροπή έρχεται λοιπόν ο Αντένα και σου λέει: τι είναι το πρόβλημα. Παρουσιάστρια έχουμε, το έχουμε πει από εδώ εμείς, Μπέτι Μαγκύρα. Κριτική Επιτροπή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να βρούμε. Μάλιστα, έχει γίνει, από ό,τι μαθαίνουμε, πρόταση και στη Ματίνα Νικολάου για να βρίσκεται στην Κριτική Επιτροπή. Μία πολύ καλή ιδέα, θα πω. Αλλά δεν είναι και εύκολο το να βρεις επιτροπή για το Your Face, γιατί όσες ήδη έχουν υπάρξει, συγγνώμη Αλέξανδρε, η σύνθεση της επιτροπής, αν κολλήσει, εκτοξεύει το προϊόν. Οπότε, ναι, είναι πιο εύκολο να βρεις επιτροπή παρά παίκτες. Ναι, αυτό αλλά... ήθελα να καταλήξω. Ναι, απλά είναι και οι άνθρωποι όμως που έχουν και κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που τις έχουν ξεκινήσει και δεν ξέρεις τώρα το timing αν θα ευνοήσει για να βρεθεί κιόλας. Εκεί λοιπόν έγινε το πρόβλημα, ότι άντε και βρήκαμε Κριτική Επιτροπή. Τι γίνεται με τους συμμετέχοντες, τι γίνεται με τους διαγωνιζόμενους. Και επειδή πρέπει να αυτό είναι άνθρωποι. Αυτό το κομμάτι το είχε ένας άνθρωπος που ήταν πάρα πολλά χρόνια στον Αντένα. Ναι. Και μιλάω για την Κατερίνα Παπαμερή, η οποία πάντα σε όλα αυτά τα project ήταν υπεύθυνη casting director. Στο να βρίσκει πρόσωπα. Τώρα από ό,τι ξέρω δεν ανήκει στον Αντένα πια. Έχει περίπου 4-5 μήνες. Ενώ ότι και εκεί λίγο δυσκολεύει το ακριβώς κομμάτι αυτό. Αφού λοιπόν είναι στο β' μισό τη σεζόν και ήδη έγκυται το πρόβλημα ότι δεν θα βρεθούν εύκολα διαγωνιζόμενοι, εκεί λοιπόν υπάρχει και το ρεπορτάζ ότι μπορεί το project να παραμείνει στον πάγο. Πάντως το βλέπουν θερμά ακόμα στον Αντένα και θα το δρομολογήσουν τις επόμενες εβδομάδες.